Πρόκειται για μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής, στην ανάπτυξη σωστής συμπεριφοράς και οδηγικής παιδείας στους μικρούς μαθητές. Ο λόγος για την δράση κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Κυκλοφορώ συνειδητά» που πραγματοποιείται στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Να αποκτήσουν σωστή οδηγική συμπεριφορά και οδική παιδεία, ούτως ώστε να γίνουν μια γενιά καλύτερων οδηγών, πιο ευσυνείδητων οδηγών από ό,τι είναι η σημερινή. Στο πρώτο στάδιο, με τη βοήθεια των αστυνομικών της τμήματος τροχείας Αγίου Νικολάου, οι μικροί μαθητές περιηγούνται στο κυκλοφοριακό πάρκο, γνωρίζουν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τα σήματα του κοκ, τις διαβάσεις των πεζών, τις ράμπες των αναπήρων και γενικότερα μαθαίνουν πώς να κυκλοφορούν σωστά μέσα στην πόλη. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό, γιατί μόνο αν μπολιάσουμε τη νέα γενιά με σωστές αρχές για τον τρόπο που λειτουργούμε σαν πολίτες στον δρόμο, μόνο τότε έχουμε πιθανότητα κάτι να κάνουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος, αν θέλετε, που το 2000 κάναμε αυτό το κυκλοφοριακό πάρκο και καταφέραμε με την επιστροφή μου να το ξαναλειτουργήσουμε. Μέχρι τώρα έχουν περάσει από ό,τι ξέρω γύρω στα 500 παιδιά. Προβλέπεται να περάσουν όλα τα σχολιά του Αγίου Νικολάου, της πόλης σε πρώτη φάση. Μόλις επιτραπεί η μεταφορά των παιδιών, το ΚΤΕΛ έχει προσφερθεί και το ευχαριστούμε γι' αυτό, για την μεταφορά των παιδιών από την Νεάπολη, από το Βραχάσι, το Καλό Χωριό, την Κριτσά, Ελούντα κλπ. Την δράση πραγματοποιεί το Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών Νομούλα Σιθίου, τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομούλα Σιθίου. Ο σκοπός μας είναι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, να σταματήσει η αιματοχυσία και το να αφανίζεται μια μικρή πόλη κάθε χρόνο στους δρόμους της Κρήτης, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Επιτέλους, με τη σωστή οδηγική συμπεριφορά θα μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν καλύτερα, ασφαλέστερα και να είναι σωστοί πολίτες, να έχουν σωστή συμπεριφορά στους δρόμους. Έτσι ώστε το κάθε παιδί ξεχωριστά, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα, έτσι ώστε να μπορεί να έχουμε κάποιο ουσιαστικό όφελο στο ίδιο το παιδί, αλλά πολύ σημαντικότερα στην ίδια στην οικογένεια που ανήκει. Ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Αγίου Νικολάου, Πέτρος Ζερβάκης, αναφέρθηκε σε όλα τα εκπαιδευτικά βήματα της δράσης και στα βιωματικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία μικροί μαθητές ανακαλύπτουν τις αρχές της ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν ως πεζοί, ως ποδηλάτες, ως επιβάτες και συνεπιβάτες. Έχουμε κάποιες δραστηριότητες, κάποια διαδραστικά παιχνίδια, όπως είναι ο τροχός του κοκ, όπου τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω στα σήματα. Υπάρχει ο τάπητας του κοκ, όπου υπάρχει ουσιαστικά μια αναπαράσταση μιας πόλης, όπου στα παιδιά δίνονται κάποιες οδηγίες να ακολουθήσουν κάποιες διαδρομές πάνω στον τάπητα και με τη χρήση των γυαλιών προσομοίωσης μέθης. Εκεί έχουν την ευκαιρία τα παιδιά με τη χρήση αυτών των γυαλιών να δουν πώς είναι ένας οδηγός όταν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Μέγας χορηγός της δράσης είναι ο Γρηγόρης Μικρογεύματα.